Ευχαριστούμε και εγώ για άλλη μια φορά. Προσπάθησα να τελειώσω γρήγορα το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο γρήγορα θα παίξετε και εσείς σήμερα εδώ πέρα, γιατί ήθελα πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς να σας ευχαριστήσω που έρχεστε εδώ στην Πρέβεζα να κάνετε, να δείξετε μάλλον το αγωνιστικό σας πρόσωπο, κερδίζοντας ακόμα και μεγαλύτεροι αθλητές της κατηγορίας αυτής. Θεωρώ ότι είστε μεγάλοι μαχητές της ζωής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που τιμήσατε και ήρθατε στην Πρέβεζα και να ξέρετε ότι είστε πρόσεκτοι ακόμα και χωρίς αγώνες. Η προσπάθειά μου είναι να βελτιώσω συνθήκες διαβίωσης και συνθήκες που δύσκολα σε μια κίνηση μέσα στην πόλη ξέρω ότι ταλαιπωρείστε. Προσπαθώ να κάνω την Πρέβεζα προσβάσιμη και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους και την Νικόπολη. Δεν φωνάξαμε λίγο και από το ένα μέλος της Νικόπολης, γιατί πρέπει να πούμε δύο λόγια και ο Αποστόλης εδώ και ο Πάνος Δημητής και ο κύριος Παπανικολάου. Πραγματικά απόψε τους έλω εδώ δίπλα μου έτσι για δύο λόγια. Δήμαρχε, θέλω ευχαριστήσω γιατί εγώ είχα στείλει μια επιστολή και αποδέχτηκαν αμέσως τα μέλη της Νικόπολης σαν επίσημος φορέας του FIBA Endrost και θα τους καλέσω να έρθουν εδώ. Ήθελα να τους προσκαλέσει εσύ σαν συνδιοργανωτής να έρθουν απλά να κάνουν ένα χαιρετισμό. Κύριε Ρεβή, καλησπέρα. Ήθελα να το κάνει το κάλεσμα ο Δήμαρχος για να γνωριστούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας και ευχόμαστε να φύγετε πάλι τον χρόνο με την ίδια επιτυχία. Θέλουμε να έχουμε και την ενεργητικότητά σας όλοι μαζί να είμαστε ο φορέας που θα υλοποιήσει. Θα μας βοηθήσει πιστεύω ξανά ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά εμείς θα μπούμε μέσα να τα κάνουμε όλα μαζί. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως θα βοηθήσουμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Και συγχαρητήρια στα παιδιά που ήρθαν με τα μαξίδια, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι οι πραγματικοί και οι μεγάλοι αθλητές. Κύριε Σπιλιώτη, δεν σας βλέπουμε γιατί δεν μας ήρθατε. Κύριος Απόστολος. Κύριε Απόστολε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σπιλιώτη γιατί ο ίδιος προσωπικά μπήκε μπροστά, δήμαρχε, σε κάποιες, όπως ξέρετε, δυσκολίες, όλα τα ζωντανά αθλητικά γεγονότα μπορεί να συμμετέχουν. Συνέδραμε με όλες τις δυνάμεις, σε οποιασδήποτε έτσι μικροδυσκολίες συναντούσαμε στην καθημερινότητά μας και μας βοήθησε. Νομίζω ότι τώρα πλέον στη δράση πρέπει να την ξαναδώσουμε στους αθλητές, να τελειώσουμε τον διαγωνισμό και μετά στο μίνι πρωτάθλημα των αθλητών μας με αμαξίδιο. Θα ξεκινήσουμε μετά από περίπου, υπολογίζω, σε 5 λεπτά. Έχουμε 5 αθλητές να τελειώσουμε. Λοιπόν. Πολύ ωραία με την πρώτη, πάμε ταμπλό. Μέσα! Έξι, έξι. Τρεις πόντι. Α, έξι, ναι, σωστά, έξι. Και μέσα και τρία. Θα σου τάρει τρίποντο ο φίλος μου. Άλλη μία. Και θα πρέπει μετά να πάει να τελειώσει το χρόνο του. 39 δευτερόλεπτα! Κύριε Σουλιώτη! Πού είναι ο παπάς, κρύβεται! Ο Γιώργος! Έχουμε 39 δευτερόλεπτα με 14 πόντους! Ένα μεγάλο γυροκρότημα!